συλλήψεων και στη Λεμέσο. Ολονύχτια ήταν η επιχείρηση της αστυνομίας μέχρι τις πρωινές ώρες σε μια προσπάθεια της δύναμης για πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος. Ως αποτέλεσμα, τρία πρόσωπα γνωστά στις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και διαρρήξεων να φορέσουν χειροπέδες. Κατά τις έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν μικρές ποσότητες ναρκωτικών, χειροποίητα τσιγάρα, καθώς και χρηματικό ποσό 23.600 ευρώ, ενώ παραλήφθηκαν και κάμερες που ήταν παράνομα τοποθετημένες σε υποστατικά. Οι συλληφθέντες βρίσκονται υποκράτηση και αναμένεται κάποιοι εξ αυτών να οδηγηθούν αύριο ενώπιον δικαστηρίου για να ζητηθεί η προσωποκράτησή τους. Να αναφέρω ότι είναι εντατικοποίηση των μέτρων για το οργανωμένο έγκλημα, μεταξύ άλλων είναι και οι ελέγχοι, οι έρευνες που γίνονται ανά το Παγκύπριο. Και βεβαίως η αστυνομία προχωρεί σταθερά, έχοντας υπόψη ότι οι δράσεις μας είναι συνεχείς και αδιάλειπτες. Ευνηδιαστικοί έλεγχοι έγιναν και στην Πάφο. Στη Γεροσκή που εντοπίστηκαν στην κατοχή ενός προσώπου εκκαινοτής ρεύματος, κροτίδες και άλλα απαγορευμένα αντικείμενα, ενώ στην κατοχή δεύτερου ατόμου εντοπίστηκε ποσότητα μεθαμφεταμίνης. Εάν θέλουν για να φτάσουν όπως οι ίδιοι επισημαίνουν στην πλήρη διερεύνηση αυτών των εγκλημάτων, θα πρέπει να δώσουμε τα απαιτούμενα όπλα τα οποία ήδη ζητούν. Στο μεταξύ, σε απευθείας δίκη ενώπιον κακουργιοδικίου θα οδηγηθεί ο Ηλίας Μούζος για τους πυροβολισμούς κατά αστυνομικών στον Ύψωνα. Μαζί του παραπέμπονται για την ίδια υπόθεση άλλα δύο πρόσωπα ηλικίας 31 και 35 ετών. Το δικαστήριο όρισε την 10η Ιουλίου ως την ημέρα έναρξη της δίκης, ενώ μέχρι τότε και οι τρεις θα κρατούνται στις κεντρικές φυλακές.